έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, μαζί μας στο στούντιο και ο Μπάμπης Αβίδης, ο οποίος παρακολούθησε εξ αρχής το ρεπορτάζ από σήμερα, νωρίς το πρωί. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε απόψε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Και είναι όντως μια ιστορική ημέρα για το νησί. Είναι μια μεγάλη ημέρα για την Κρήτη, για το Ηράκλειο και για το Δήμο Μήνωα Παιδιάδας. Είναι μια μέρα που την περίμεναν οι πολίτες 16 χρόνια. Κυρίως όμως είναι μια πόρτα που ανοίγει στο μέλλον της ανάπτυξης της Κρήτης, στην διόρθωση της αδικίας για την έλλειψη υποδομών που έχει το νησί. Δεν γίνεται μέσα στα λίγα χρόνια που πέρασαν, από το 2015 μέχρι σήμερα, να έχουμε αυτή την αύξηση στο υπάρχον αεροδρόμιο, στον Νίκος Καζαντζάκης. Οι τεχνικοί σύμβουλοι που είχαμε όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός στο Καστέλι έδιναν ως μέγιστο αριθμό επιβατών τα 6,5 εκατομμύρια. Πέρσι είχαμε 8,5 εκατομμύρια επιβάτες και πιστεύουμε ότι την επόμενη πενταετία θα φτάσουμε τα 10. Δεν γίνεται λοιπόν να μην έχει το Ηράκλειο ένα μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο, σύγχρονο, που να επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό των επιβατών και της κίνησης στην Κρήτη. Τώρα, θέλω λίγο πριν πάμε στα πρακτικά να σας ρωτήσω το εξής, διότι στάθηκα σε κάποια σημεία της σημερινής σας ομιλίας. Ρίξατε φως στο παρασκήνιο. Αναφερθήκατε για την ημέρα της δημοπράτησης και τις πιέσεις που δεχθήκατε από μεγάλες εταιρείες προκειμένου να δοθεί και νέα παράταση. Ισχύει. Και επίσης, υποερώτημα, γιατί θέλω να σταθούμε σε αυτό. Είπατε ότι σέβεστε τις αντιδράσεις και ότι συζητάτε τα πάντα. Και όντως έτσι είναι, το αποδείξατε και στην πράξη. Αυτό που είπατε όμως είναι ότι δεν σέβεστε τα καλά οργανωμένα συμφέροντα. Και θέλω να τοποθετηθείτε και για τα δύο θέματα, να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Θεωρώ ότι υπάρχουν συμφέροντα που έχουν, αν θέλετε, τοποθετηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια γύρω από δραστηριότητες στο Νίκος Καζαντζάκης, στο υπάρχον αεροδρόμιο. Αυτά τα συμφέροντα αντιδρούν με πάρα πολλούς τρόπους στο να μην γίνει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Να μην αλλάξει η θέση του αεροδρομίου μιας πολύ μεγάλης υποδομής στο Ηράκλειο. Με ποιους τρόπους, κύριε? Με πολλούς τρόπους. Μέχρι και σε διεθνές συνέδριο μεγάλου οικονομικού περιοδικού εμφανίστηκαν κάποιοι ως αγρότες να διαμαρτύρονται για την πρωτογενή παραγωγή. Ως αγρότες, είπατε. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο, ξέρετε. Προφανώς. Οι άνθρωποι που συναντάμε και έχουμε συναντήσει πολλές φορές στην περιοχή, που ζουν από τα ελαιόδεντρα, που είναι πρώτη, αν θέλετε, επιλογή τους και δραστηριότητά τους η αγροτική παραγωγή, να είναι σε φόρουμ μεγάλου διεθνούς οικονομικού περιοδικού. Προφανώς ήταν άλλα τα συμφέροντα, είναι συμφέροντα αντιδρούν τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων. Αντιδρούν πιέσεις προς τις ξένες εταιρείες που θα όχι, ήταν όχι, δυνάμει που ψήφι η ανάδοχη. Όχι, οι ξένες εταιρείες ήθελαν να ολοκληρωθεί η προσπάθεια που έκανε η χώρα μας, να κλείσουν οι αξιολογήσεις, να βγούμε από το μνημόνιο, να έχουμε μικρότερο ρίσκο σαν χώρα, άρα και αυτοί να έχουν πολύ χαμηλότερο ρίσκο ή επιτόκιο στο δανεισμό που θα είχαν για συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Εμείς όμως οφείλαμε να δώσουμε αυτή τη μάχη προκειμένου και να γίνει πιο γρήγορα αυτή η υποδομή που είχε ανάγκη η χώρα, η Κρήτη, οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, αλλά και τελικά να δείξουμε και προς την διεθνή αγορά ότι είναι άλλο μια χώρα που είναι κλωτσοσκούφι σε συγκεκριμένα συμφέροντα όσο μεγάλα και αν είναι, και είναι άλλο μια χώρα που έχει ένα δικό της σχεδιασμό και τον τύρι. Σας ακούσαμε σήμερα, κύριε Υπουργέ, να λέτε, νομίζω είναι κάτι το αυτονόητο, αλλά φτάσαμε στο σημείο να χρειαστεί να το πει ο Υπουργός, ότι υπάρχει μεγάλη περιβαλλοντική όχληση για το μεγάλο αστικό κέντρο που λέγεται Ηράκλειο, από το σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ναι, λέτε κάποια αυτονόητα πράγματα που όμως χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Υπάρχουν κάποια κλειστά αυτιά που δεν το δέχονται ακόμα και σήμερα. Χρειάζεται να τα πούμε, να σου πω κάτι. Ότι είναι αναγκαίο το έργο του Καστελίου. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω. Συναντήθηκα μετά και με τους εκπροσώπους των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί και αντιδρούσαν για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Είναι πραγματικά απόλυτα σεβαστοί οι λόγοι που αντιδρούν, οι ανησυχίες που έχουν. Τους πρότεινα
συγκεκριμένα πράγματα και θα τα υλοποιήσω κιόλας. Δηλαδή, το να έχουμε ένα συνεχές σύστημα καταγραφής του πόσο μολυσμένο και αν σήμερα είναι μολυσμένος ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή και να τον παρακολουθούμε με διαφανείς διαδικασίες, να υπάρχει δηλαδή ένα online κέντρο που θα και ο Δήμος, Μήνωα Παιδιάδα και οι πολίτες της λογικότητας και η περιφέρεια αρμόδιες διευθύνσεις να έχουν αυτές τις μετρήσεις, είναι στην λογική των τομών που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τέτοια πράγματα, το αντίθετο. Πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον. Πάντα υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι σε μια περιοχή σαν και αυτή που χωροθετείται σήμερα το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση όταν σήμερα είναι δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας μας που μένουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Πιστεύω ότι αυτό είναι κοινός τόπος για όλους. Όπως κοινός τόπος είναι αυτό που ζήτησε ο κύριος Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Δήμαρχος, ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί και δεσμευτήκαμε σε αυτό και θα υλοποιηθεί και άμεσα μια χωροταξική μελέτη για να μην έχουμε μια άναρχη, αν θέλετε, ανάπτυξη στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή και του Δήμου, να προστατευτούν οι εγκαταστάσεις της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και όπου επιτραπεί να έχουμε άλλου είδους δραστηριότητες, να είναι κάτι που θα είναι οργανωμένο, συγκροτημένο, που θα έχουμε λάβει υπόψη την καλή ανάπτυξη της περιοχής, την αηφορία της περιοχής. Επειδή αναφέρεστε τώρα στο πρωτογενή τομέα, νομίζω στην συνάντηση που έγινε μετά την τελετή της υπογραφής σύμβασης, ακολούθησε μια συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου Μηνώα Παιδιάδας με εκπροσώπους των κατοίκων. Εκεί νομίζω δώσατε και μια συγκεκριμένη πια δέσμευση προς τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες περιοχής. Κοιτάξτε, υπήρχαν δύο αιτήματα. Το ένα αίτημα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί οι αποφάσεις των τιμών είναι αποφάσεις των δικαστηρίων, δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση από κανένα και δεν πρέπει άλλο να καταθέσουμε την άποψή μας και άλλο να γίνουν άλλες διαδικασίες σε σχέση με τις δικαστικές αποφάσεις που θα βγουν. Το δεύτερο αίτημα που ήταν απόλυτα λογικό ήταν να γίνει από εμάς μια έκκληση στο νομικό συμβούλιο του κράτους, ώστε να γίνει έτσι στα δικαστήρια να ενοποιηθούν οι δίκες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 5-6 διαφορετικά αγροτεμάχια, να γίνει σε μία μέρα να γίνουν αυτές οι δίκες για την οριστικοποίηση των τιμών, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν και τις αποζημιώσεις τους. Το τρίτο που προτείναμε εμείς είναι οι άνθρωποι που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που ζουν από αυτό, να βρούμε άλλα αγροτεμάχια ή άλλους ελαιόλαδες που δεν χρησιμοποιούνται ή αμπελόντες, προκειμένου αντί να πάρουν τα χρήματα της αποζημίωσης, να αντικαταστήσουν τις αγροκαλλιέργειες που έχουν. Απευθείας αντικατάσταση. Απευθείας αντικατάσταση. Με ρυθμούς εξπέρσης. Ακριβώς. Αυτό πρέπει λοιπόν να σκέψουμε όλοι από πάνω και οι τοπικοί φορείς και το Υπουργείο. Αν υπάρχουν τέτοια αιτήματα, ο ένας συμπολίτης μας που ήταν εκεί, από ό,τι μου είπε, είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Απολωτριώθηκε το 98% των χωραφιών του και το 95% από τα αντίστοιχα χωράφια που είχε σύζυγός του. Εκεί είναι μια άλλη περίπτωση από το να έχει κληρονομήσει κάποιος ένα χωράφι του πατέρα του και να μην το καλλιεργεί. Έτσι. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, κατανοητό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάμε και σε κάτι άλλο που σταδιακά θα αρχίσει να αποκτά ιδιαίτερη σημασία, Υπουργέ, και αν είναι έτοιμοι και οι συνάδελφοι στο κοντρόλ να μας δώσουν την εικόνα. Θα σας πάω σε κάτι που αφορά το υφιστάμενο αεροδρόμιο, τον Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο μετά την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι δεν θα υπάρχει πια. Βλέπετε εδώ ένα άκρος χαρακτηριστικό χάρτη που περιλαμβάνει ακριβώς αυτή την έκταση. Δηλαδή, τη ΣΕΑΠ, τη ΜΟΜΑ, την 126, είναι ένα κομμάτι του καρτερού. Αριστερά βλέπετε την έκταση που κατοικείται αυτή τη στιγμή, Νέα Αλικαρνασσός, και ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο. Η βιτρίνα της πόλης. Ένας χώρος που δεν ανήκει σε ιδιώτες, ένας χώρος φιλέτο, που θα μπορούσε να εξελιχθεί και να μετατραπεί σε ένα νέο Ηράκλειο. Αυτό το έχετε στην ατζέντα σας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αρχίζουμε να ακούμε από τα χείλη αυτοδιοικητικών σιγά σιγά να θέτουν το θέμα. Το έχουμε θέσει εμείς το θέμα πριν 2 χρόνια. Και έχει ξεκινήσει η διαβούλευση με τους χωρίς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι επίσημα, ανεπίσημα. Γιατί αυτός πρακτικά χώρος όμως δεν υπάρχει κάτι.
Όχι. Θέλετε να κλείσετε λίγο το χάρτη να δούμε όλο τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Αν είναι εύκολο. Αν το δούμε λοιπόν το Ηράκλειο, για να μην περιμένουμε, θα το δείξει κάποια στιγμή. Θα δούμε ότι έχουμε ένα καχέκτυπο της Αθήνας. Είναι λοιπόν επίοικος απαράδεκτο το Ηράκλειο στην Κρήτη να είναι μία πόλη που δεν έχει ένα μεγάλο πάρκο, δεν έχει ένα διοικητικό κέντρο να μαζευτούν οι δημόσιες υπηρεσίες και να έχουμε έναν οργανωμένο τρόπο αστικών μεταφορών και μέσω μαζικής μεταφοράς που να μην επιβαρύνει την πρωτεύουσα της περιφέρειας, της Κρήτης και του Ηρακλείου, να μπορεί ο πολίτης και ο επισκέπτης να κινείται ανθρώπινα με σεβασμό ο ένας τον άλλο και με σεβασμό και στο αστικό περιβάλλον που ζει. Πιστεύω ότι αυτός ο χώρος είναι ιδανικός για να έχουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες και προφανώς αυτά θα γίνουν βάσει μελέτες ώστε να έχει και μία βιωσιμότητα ο χώρος αν κάποια μέρος μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε για εμπορική δραστηριότητα, είναι το τελευταίο προφανώς, αλλά για να μπορεί να συντηρείται το πάρκο που πρέπει να πάντως ήδη νομίζω, Μπάμπη, ότι συζητάτε το γεγονός ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να αναδυθεί όντως ένα νέο Ηράκλειο και να γίνει μια πόλη πρότυπο ακόμη και για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Έτσι είναι. Είναι έτσι ακριβώς. Και να ομορφύνει ακόμη περισσότερο το Ηράκλειο. Δηλαδή και εσείς πάντως το βλέπετε ως μια ενιαία ενότητα πολυοδομικά, οικιστικά, αναπτυξιακά, όλη αυτή την περιοχή που συνθέτει το σημαίνει το αεροδρόμιο Νίκος Κατζατζάκης, τα στρατόπεδα, τα πρώην στρατόπεδα που είναι ανεργά και το παραλιακό μέτωπο. Είναι πολλές πόλεις, πολλά μεγάλα αστικά κέντρα στη χώρα μας που οι πόλεις είχαν παραλιακό μέτωπο και δεν είχαν παραλιακό μέτωπο. Που ήταν αντίγραφα της Αθήνας όσον αφορά την άναρχη δόμησή τους. Προσπαθούμε να ανατάξουμε το αστικό περιβάλλον. Λοιπόν, βλέπουμε πάντως και την συγκριτική εικόνα στους δέκτες μας. Είναι αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό γράφημα. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει και με τους συντελεστές δόμησης στην Αλικάρνασσο. Από τη στιγμή που θα φύγει και το αεροδρόμιο. Θα κάνετε μια κουβέντα καταρχάς με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι υπεύθυνοι να προτείνουν το προεδρικό διάταγμα και τους συντελεστές δόμησης. Και με το Υπουργείο Χωροταξίας, με τον Γιώργο Σταθάκη που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Σίγουρα πάντως, κύριε Υπουργέ, θα έρθει ο περιορισμός που υπάρχει σήμερα λόγω του αεροδρομίου της καθύψου. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Να σας πω κάτι. Όχι, δεν είναι προφανές. Δεν είναι προφανές. Δεν είναι προφανές. Αν ο Δήμος και η τοπική κοινωνία θελήσει να έχει χαμηλούς συντελεστές δόμησης σε αυτή την περιοχή, θα διατηρήσει. Είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και επιλογής. Ανάπτυξη συγκεκριμένης περιοχής. Ωραία. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στη συζήτηση που αφορά ξεκάθαρα το αεροδρόμιο Καστελίου. Όμως, πριν μπούμε σε αυτό, θέλω να δούμε μια φωτογραφία που δείχνει ότι η υπόθεση αυτή ήταν κάτι πέρα και πάνω από κομματικούς χρωματισμούς. Σήμερα. Πολιτικός πολιτισμός. Σήμερα, είδαμε σήμερα είπε ο Υπουργός. Και δηλαδή ήταν κάτι που χαροποίησε, Κατερίνα, κύριε Υπουργέ. Σήμερα, να σας πω. Και αυτός ο διαγωνισμός και όλοι οι υπόλοιποι όπως το έχετε παρακολουθήσει δημοσιογραφικά έχουν περάσει από πολύ έντονη κριτική από όλες τις πλευρές, από αμφισβήτηση αν και εμείς θα επαναλάβουμε το μοντέλο και την τακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αν δηλαδή θα είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας στο τι θα κάνουμε με τα έργα αποδομών στην Κρήτη ή όχι, ή αν θα είναι άλλη μια εξαγγελία μια ακόμη κυβέρνηση. Να σας πω όμως κάτι. Αυτή η φωτογραφία κρύβει πολύ ισχυρό συμβολισμό, ακόμα και για τους κατοίκους του νησιού, διότι βλέπουν ότι όποτε χρειαστεί, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νησιού εμείς, και είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας, ότι δεν υπάρχουν κομματικές γραμμές και έτσι πρέπει να είναι. Εμείς σε κάθε έργο που ξεκινάει, σε κάθε έργο που ολοκληρώνουμε, και εγώ και ο Πρωθυπουργός, πάνω απ' όλα ο Πρωθυπουργός, έχει δώσει αυτό το σήμα στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε πει ότι τα έργα δεν ανήκουν, τα δημόσια έργα σε κανέναν, εκτός από τον ελληνικό λαό που τα πληρώνει. Σωστό. Ούτε σε υπουργό, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στο δήμαρχο, στον περιφερειακό, σε κανέναν. Ο μοναδικός ιδιοκτήτης είναι ο ελληνικός λαός. Το επαναλάβαμε και σήμερα, γιατί είναι η αρχή μας αυτή και γι' αυτό καλέσαμε και όλους, όλο το πολιτικό στελεχειακό δυναμικό που υπήρχε στην αίθουσα.
να έρθουν για να βγούμε μαζί μια φωτογραφία για την υπογραφή της σύμβασης. Καταρχήν, να σου πω ότι δεν πέρασε πάντως απαρατήρητη η παρότριση του Υπουργού να ανέβει στο βήμα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πρωτίστως ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Λευτέρης Αυγενάκης, με τον οποίο παλιότερα είχατε και έντονες αντιπαραθέσεις. Εντάξει, είναι άλλο η πολιτική αντιπαράθεση, η πολιτική διαφωνία και η έντονη πολιτική διαφωνία. Και είναι άλλο να έχουμε έναν πολιτισμό και μια άλλη στάση τέτοιες στιγμές χαράς. Σας θυμά πολύ πάντως αυτό που λέτε, γιατί βλέπουμε ότι στην πολιτική τα τελευταία χρόνια λίγο ο πολιτισμός καμιά φορά παραγωνίζεται. Λοιπόν, να έρθουμε στο... Πολλές φορές, όχι αύριο, καμιά φορά. Ήθελα να το θέσω ευγενικά, είδες. Λοιπόν, τώρα πρακτικές ερωτήσεις για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει, πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε θα είναι έτοιμο ολοκληρωμένο το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Μας είπατε ότι ενδεχομένως να ολοκληρωθεί και πριν από τα 5 χρόνια. Και επίσης να σας ρωτήσω και σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, γιατί δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της εντοπιότητας και ακούσαμε και κάποιους αριθμούς. Ότι 2.000 άτομα θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και μόλις ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο στο σύνολό του, θα απασχολήσει 7.000 εργαζόμενους. Ναι, από τη διεθνή εμπειρία. Ξέρουμε ότι 1.000 με 2.000 άτομα, 1.000 άμεσα στην κατασκευή του έργου και 2.000 με τις διάφορες εργασίες που αναπτύσσονται στην φάση της κατασκευής θα ασχοληθούν γύρω από την κατασκευή του αεροδρομίου. 7.000 με 7.500 θέσεις εργασίας θα είναι οι μόνιμες άμεσες θέσεις εργασίας του αεροδρομίου. Και κοντά στις 35.000 θέσεις εργασίας είναι οι συνοδές εργασίες που θα αναπτυχθούν για, λόγω της αύξησης της κίνησης των επιβατών και των νέων, αν θέλετε, δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν γύρω από το αεροδρόμιο ακριβώς. Αυτή είναι μια λογική, μια καταμέτρηση, μια πρόβλεψη, αν θέλετε, που έκαναν οι σύμβουλοι και διεθνείς οίκοι που ασχολούνται με τα διεθνή αεροδρόμια. Είσαστε πάντως στο ίδιο μήκος κύματος και εσείς από πλευράς Υπουργείου και η ανάδοχος εταιρεία είναι ότι θα δοθεί προτεραιότητα και έμφαση στον τοπικό πληθυσμό. Ναι, γιατί η Κρήτη δεν είναι μια περιοχή που δεν έχει το στελεχειακό δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις επιχειρήσεις να στηρίξουν και τη φάση της κατασκευής, αλλά και συνέχεια την λειτουργία του αεροδρομίου με πολύ υψηλές προδιαγραφές. Οι συνάδελφοι μηχανικοί που ξέρω εγώ, η κριτική είναι άριστοι. Και το ίδιο ισχύει για μια σειρά από επιστήμονες που είναι στο νησί και δραστηριοποιούνται εδώ. Κύριε Σπίτζη, για τα χρονοδιαγράμματα, σας το είδα... στοίχημα, θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό. Μόνο. Το στοίχημα είναι να συνδεθεί η λειτουργία του αεροδρομίου με τις παραγωγικές δομές της Κρήτης. Είναι το εκθεσιακό κέντρο που είναι για τις κριτικές εταιρείες και τα κριτικά προϊόντα να λειτουργήσει με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορούμε, αν θέλετε, να περάσουμε και μια άλλη λογική, μια άλλη πολιτική στον τουρισμό σε σχέση με τα ελληνικά προϊόντα και τα κριτικά προϊόντα, να δείξουμε την υπεραξία που έχουν και την ποιότητα που έχουν, να αναπτύξουμε εξωστρέφεια. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που λέω. Έτσι έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί άνθρωποι και στελέχοι με αυτή την προσπάθεια. Πρέπει δηλαδή κάθε υποδομή να αξιοποιείται, να χρησιμοποιείται και να είναι στην υπηρεσία των υγιών παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής. Και αυτός είναι και ο λόγος που μία από τις δικές μου προτάσεις που ήταν και δέσμευση σήμερα είναι ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αεροδρομίου θα είναι ο Δήμαρχος της περιοχής, του Μήνου Απεριάδας, ο κύριος Καλογεράκης. Είναι κάτι σημαντικό αυτό και είναι ένα μήνυμα και προς την τοπική κοινωνία ότι εδώ δίνεται ενεργός. Και ένα δεύτερο μήνυμα ήταν ο πολλαπλασιασμός που είναι πλέον στους όρους της σύμβασης των ανταποδοτικών στην ευρύτερη περιοχή του, ότι θα παίρνουμε δηλαδή 2% του τζίρου. Είπατε ένα ποσό γύρω στα 184 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ελάχιστο ποσό όμως. Είναι οι ελάχιστες προβλέψεις, άρα και το ελάχιστο ποσό που θα διανεμηθεί το 1% από τα μισά, δηλαδή το 50% στον Δήμο Μήνου Απεριάδας και το υπόλοιπο όμως. Να ρωτήσουμε για τα χρονοδιαγράμματα, ασφαλώς, Κατερίνα, θα πρέπει να κάνω μια ερώτηση, γιατί έθεσε μια διπλή πρόκληση. Έχουμε και τα έργα οδοποιίας, βέβαια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μια διπλή πρόκληση θέσατε προς την εταιρεία. Μπορεί το αεροδρόμιο όλο το έργο να τελειώσει σε 4 αντί για 5 χρόνια και μπορεί να ξεκινήσει. Και σε λιγότερο από 4 χρόνια. Και μπορεί να ξεκινήσει σε 2 μήνες
αρχές γενομένες από το οδικό δίκτυο. Είναι ρεαλιστικά αυτά? Είναι ρεαλιστικά, ναι. Για το ελληνικό τεχνικό δυναμικό, όπως το έζησα εγώ στην προσπάθεια που καταβάλαμε να ολοκληρώσουμε τους αυτοκινητόδρομους, και στην Κρήτη, στην προσπάθεια που σήμερα κάνουμε για μια σειρά που έργα να ολοκληρωθούν μέχρι το Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν. Τον κάθε το άξονα αναφέρεστε, Χαρός, Ηρακλείου Μεσαράς, που τρέχει μέχρι τη 31 Μαρτίου. Ακριβώς. Μεσαρά θα τελειώσει μέχρι τη 31 Μαρτίου. Θα τελειώσει και. Βεβαίως, θα τελειώσει. Υπάρχει έντονη ανησυχία, γιατί είναι και το θέμα της επιστροφής χρημάτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν ανησυχώ, σας μιλώ πολύ ειλικρινά. Είναι αξιόπιστη η κοινοπραξία που κάνει την κατασκευή, παρά τις ατυχίες και τα φαινόμενα που έχουν συμβεί με κατουλιστήσεις, καθιζήσεις, με τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί και οι κατασκευαστές έχουν ανταποκριθεί. Και στα άλλα δύο μέτωπα που έχουμε θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα τα έργα. Οπότε θα με περιμένετε πάρα πολύ σύντομα ξανά στο νησί. Άρα είναι καλό και στο συγκεκριμένο διαγωνισμό που, αν θέλετε, ο σχεδιασμός που είχαμε ήταν μέσα στον ίδιο διαγωνισμό κατασκευής του αεροδρομίου να είναι και το οδικό δίκτυο που συνδέει το αεροδρόμιο. Είναι ακριβώς το αντίστροφο παράδειγμα από το αεροδρόμιο που είχαμε κάνει στη ΣΥΤΙΑ. Το είπατε και το πρωί. Το είπα και το πρωί, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή υποδομή στο Λασίθι που είναι σαν να μην την έχουμε. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι το οδικό δίκτυο μπορεί πολύ πιο γρήγορα να ξεκινήσει και να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες για την κατασκευή του αεροδρομίου, αλλά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Κύριε Σπύρτζη, σκέφτεστε, σε συνεργασία με την περιφέρεια πάντα, στο συγκεκριμένο κομμάτι, κάποια εναλλακτική διαδρομή από το Ηράκλειο, δηλαδή για όσους γνωρίζουν, μέσα από τον καρτερό επισκοπής Μάρη Καστέλη, το απόφθεγμα ποιο είναι, μείον 20 λεπτά? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες. Αν πάμε σε μια άλλη λογική, σε μια άλλη χάραξη, θα έχουμε αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Από τη στιγμή που έχουμε ένα όριμο έργο, θα το προχωρήσουμε να το ολοκληρώσουμε. Έχουμε το χρόνο μετά μπροστά μας και η Περιφέρεια και το Υπουργείο να κάτσει να δει βελτιώσεις αυτού του δρόμου, αν χρειάζεται, και τι εξυπηρετείται. Υπουργέ, θα επιστρέψετε το Μάρτιο για το ΒΟΑΚ? Το Μάρτιο θα επιστρέψω, γιατί έχουμε την ολοκλήρωση τριών σημαντικών έργων στην περιοχή. Και θα επιστρέψω και για το ΒΑΚ, βεβαίως. Θα ανακοινώσετε πιθανή χάραξη? Θα τα πούμε όλα σήμερα. Γιατί όχι. Ναι, πιθανή χάραξη. Και πιθανή αλλαγή όμως στη φιλοσοφία. Η Κρήτη περιμένει τόσα χρόνια, γι' αυτό σας ρωτώ έτσι. Εμείς αυτό που, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που έχουμε δεσμευτεί και είναι πραγματικά ένα έργο που πονάει και εμάς, αλλά κυρίως πονάει τους πολίτες της Κρήτης, τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ, είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί να έχουμε αυτό το δικό δίκτυο που έχουμε. Ούτε μπορεί να συνεχιστεί να κάνουμε τμήματα αυτού του δρόμου, λες και είναι παζλ, και να συνεχίσουμε να μην έχουμε έναν δρόμο που οφείλει η χώρα να τον κάνει στην Κρήτη. Άρα, αυτό που δεσμευτήκαμε το κάνουμε. Υπάρχουν σε εξέλιξη δύο μεγάλες διαγωνιστικές διαδικασίες. Η μία είναι από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο, η δεύτερη είναι από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Ολοκληρώνονται και οι μελέτες από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε ολοκληρώσει τις κυκλοφοριακές μετρήσεις για να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία. Άρα και όσοι έχουν ανταποκριθεί στους δύο διαγωνισμούς, που είναι πέντε πολύ μεγάλα σχήματα, και στον ένα διαγωνισμό και διαφορετικά στο δεύτερο. Είναι και η Τέρνα μέσα, κύριε Υπουργέ, που έχει το Καστέλη. Εντάξει, προφανώς θα ήταν. Όλες οι μεγάλες εταιρείες της χώρας ή οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα ενδιαφέρονται και είναι μέσα στους δύο διαγωνισμούς. Σκέφτεστε να αλλάξετε τη φιλοσοφία του διαγωνισμού τώρα στην β' φάση που νομίζω θα ξεκινήσει? Είναι βασικό αυτό. Τι εννοείτε, τι εννοείτε? Τη φιλοσοφία του, ναι, του εγκλαδονιστικού διαλόγου, γιατί στη δεύτερη φάση, αν δεν κάνω λάθος, οι εταιρείες θα σας υποβάλουν προτάσεις και ως προς το τεχνικό κομμάτι της χάραξης. Μπορούν. Υπάρχει περίπτωση προσανατολίσεις να αλλάξετε και να το πάρει αυτό αποκλειστικά το Υπουργείο, να αποφασίσει χωρίς να κάνει διάλογο, που είναι και χρονοβόρος εδώ τα λέμε. Κοιτάξτε. Δεν, όπως είδατε, η πρώτη φάση του διαγωνισμού είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος των εταιριών για τους δύο διαγωνισμούς. Από εκεί και πέρα, το πώς θα συνεχίσουμε, αν θέλετε, στη δεύτερη φάση, αν θα έχουμε συγκεκριμένη λύση ή αν θα υπάρχει ανταγωνιστικός διάλογος ή κάτι άλλο, αφήστε να το δούμε το Μάρτιο. Άρα είναι ανοιχτό. Εγώ το κρατάω. Παραμένει ανοιχτό. Καλές πληροφορίες έχετε όμως.
Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σπίλτζη, που ήσασταν απόψε μαζί μας. Αυτή την πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα για το νησί μας και τη χώρα συνολικά. Βεβαίως, έτσι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα, Μπάμπη, για την όμορφη συζήτηση που είχα.